Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία η συνεργασία που έχω με την ANEC Lines. Οι φίλοι ομογενείς και όλοι οι τηλεθεατές μας έχουν σήμερα την δυνατότητα να γνωρίσουν ένα στολίδι της θάλασσας, το πλοίο Έλυρος. Καλωσορίζω το πλοίο Έλυρος στο στολίδι του Αιγαίου, ένα πλοίο της ANEC, ένα πλοίο σύγχρονο, ένα καμάρι πραγματικά του Αιγαίου. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη γραμμή των Χανίων. Όλο το καλοκαίρι, ξεκινώντας τα ημερήσια από 2 του Ιούλιου, θα βρισκόμαστε εδώ πέρα για να εξυπηρετήσουμε ή μάλλον για να φιλοξενήσουμε, γιατί η φιλοξενία είναι η αρχή της ANEC, να φιλοξενάει τον επιβάτη και μετά να τον μεταφέρει, πάντα με τη βοήθεια της διοικήσεως. Πόσα χρόνια στη θάλασσα? Στη θάλασσα βρίσκομαι αυτή τη στιγμή 25 χρόνια. Ξεκίνησα από την ANEC πάντα. Είμαι και κριτικός στην καταγωγή από το Ρέθυμνο. Ξεκίνησα με το πλοίο Κάντια, σαν δόκιμος. Έφυγα λίγο στα πλοία του εξωτερικού, στα Γκαζάδικα. Μετά ξαναγύρισα πάλι στην ANEC και βρίσκομαι αυτή τη στιγμή 25 χρόνια. Είμαι πλοίαρχος 7 χρόνια. Έχω κάνει σχεδόν πλοίαρχος στα περισσότερα πλοία της ANEC. Το αγαπημένο μου πλοίο φυσικά είναι το Έλυρος. Πραγματικά ένα στολίδι. Το οποίο τέθηκε σε λειτουργία το 2008. Ναι, σωστά, τέθηκε σε λειτουργία το 2008 στη γραμμή των Χανίων. Είναι ένα πλοίο του 1997, ένα πλοίο ιαπωνικό. Αυτό το τονίζω γιατί είναι πλοίο ιαπωνικό, γιατί οι Ιάπωνες φημίζονται, πώς να σου το πω, οι Ιάπωνες είναι οι καλύτερες κατασκευαστές για μένα των πλοίων. Για λόγω των μουσόνια που έχουν από εκεί, όλα τα πλοία τα ιαπωνικά είναι απλά και δυνατά πλοία, γερά πλοία. Αυτή τη στιγμή η ANEC Lines δραστηριοποιείται με δύο πλοία, ένα στα Χανιά και ένα στο Ηράκλειο, και έχει και άλλα δύο πλοία στην Ιταλία. Συνολικά τα πλοία της έχει και κάποια πλοία στο Αιγαίο που κάνουν Κασοκαρπαθία. Αυτή τη στιγμή η ANEC Lines δραστηριοποιείται με 8 πλοία. Φαντάζομαι ότι μπορεί να είστε καπετάνιο σε ένα τόσο μεγάλο πλοίο, μπορεί το φορτίο να είναι πολύ μεγάλο, με την αγωνία να φιλοξενείτε με τον καλύτερο τρόπο κάθε βράδυ και να υπάρχει ασφάλεια στους επιβάτες, αλλά υπάρχουν και πολλές χαρές και δεν είναι αυτό που λέμε φουρτούνες μόνο, μια πορεία και ένα ταξίδι. Φυσικά υπάρχουν και πάρα πολλές χαρές. Εμείς στην ANEC, να το πω έτσι, είμαστε άνθρωποι φιλόξενοι. Δηλαδή, ναι, μένει με τις δυσκολίες που έχει. Γιατί όταν μεταφέρεις ανθρώπους, δηλαδή το πιο δύσκολο φορτίο, να το πω έτσι, ο άνθρωπος έχει τη μεγαλύτερη αξία, να το πούμε, σαν φορτίο. Θέλει μεγάλη υπευθυνότητα, αλλά εμείς στην ANEC είμαστε φιλόξενοι. Δηλαδή αυτό που κάνουμε, το κάνουμε από την καρδιά μας. Μας αρέσει να φιλοξενούμε τον κόσμο, μας αρέσει να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στον κόσμο. Είναι χαρά μας αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό το πράγμα το κάνουμε με χαρά. Και ξεκινάει από τον πλοίαρχο, με τους καλούς συνεργάτες που έχω μέσα στο πλοίο. Άνθρωποι ευχάριστοι, χαμογελαστοί, από την ώρα που ξεκινάει και μπαίνει μέσα στο καράβι μέχρι την ώρα του ταξιδιού, και την ώρα μετά που αποβιβάζεσαι. Όλοι οι άνθρωποι, τι πρωί είναι, ή μεσημέρι, βράδυ, πάντα θα τους δεις με χαμόγελους και πρόθυμους να σε εξυπηρετήσουν. Το πλοίο είναι οι άνθρωποι. Ναι, με το πλοίο είναι πανέμορφο αυτό το πλοίο. Για μένα είναι όχι μόνο το ωραιότερο πλοίο αυτή τη στιγμή που δραστηριοποιείται στις γραμμές της Κρήτης, οι Κλάδες και γενικά στο Αιγαίο, το ωραιότερο πλοίο που δραστηριοποιείται στη Μεσόγειο. Έχουμε δύο εστιατόρια, έχουμε παντού τηλεοράσεις. Δύο εστιατόρια, τηλεοράσεις, σαλόνια μπρος πίσω στο πλοίο, πανέμορφα σαλόνια, πεντάστερο ξενοδοχείο, έτσι να το πω, που προσφέρουν στον επιβάτη ένα ταξίδι, φανταστικό ταξίδι, ένα ταξίδι με όλες τους ανέσεις. Δηλαδή, βρίσκεσαι μέσα στη θάλασσα και νομίζεις ότι δεν ταξιδεύεις. Νομίζεις ότι είσαι σε ένα ξενοδοχείο μέσα, σε ένα πλωτό ξενοδοχείο. Νομίζω ότι είναι και ο καλύτερος τρόπος για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, ότι η ANEC Lines συνεχίζει με συνέπεια και σεβασμό στον επιβάτη αυτή την προσπάθεια που κάνει σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που φεύγουμε σιγά σιγά από τον κορονοϊό, που υπάρχει και μεγάλος ανταγωνισμός. Τα έχετε καταφέρει μια χαρά, γι' αυτό υπάρχει και αυτή η συνεργασία που έχουμε. Και νομίζω ότι το δικό σας μήνυμα ως καπετάνιος, ως πλοίαρχος προς όλο το επιβατικό κοινό και για αυτό το καλοκαίρι είναι αισιόδοξο το δικό σας μήνυμα. Εγώ πάντα σαν πλοίαρχος και σαν άνθρωπος είμαι αισιόδοξος.
Πιστεύω ότι αυτό το καλοκαίρι θα είναι ένα καλοκαίρι πανεκκίνησης. Παρόλες τις δυσκολίες που υπάρχουν με τον πόλεμο που γινήκανε, με την αύξηση του πετρελαίου που είχε επηρεάσει τα πάντα και προπάντως τα πλοία, γιατί η αύξηση του πετρελαίου αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο μεταφορικό που έχει επηρεάσει είναι τα πλοία. Γιατί στην ουσία τα πλοία ζορίζονται πάρα πολύ να βγουν και ένα σαν δρομολόγιο όπως είναι η Κρήτη, που είναι μεγάλο δρομολόγιο και τα καύσιμα είναι υπεραρκετά. Παρ' όλα αυτά, η ΑΝΕΚ έχει δώσει το βάρος της στην εξυπηρέτηση του επιβάτη. Αυτό που προσφέρει τώρα 50 συν χρόνια. Αυτό κάνει η ΑΝΕΚ, να προσφέρει την εξυπηρέτηση του επιβάτη. Να τα δίνει όλα για τον επιβάτη, για τη φιλοξενία του επιβάτη. Γιατί κύριος λόγος και πρωταρχικός λόγος της ΑΝΕΚ είναι η φιλοξενία του επιβάτη. Δεν τον βλέπει σαν επιβάτη, τον βλέπει σαν φιλοξενούμενο που μπαίνει σε ένα σπίτι μέσα και του προσφέρει μια ρακή, του προσφέρει ένα καλιτσουνάκι όπως τα κάνανε οι γιαγιάδες από την Κρήτη. Έτσι συνεχίζει η ΑΝΕΚ με αυτό το σκεφτικό και με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, από την ώρα που μπαίνει στο πλοίο της ΑΝΕΚ για να ταξιδέψει στην Κρήτη, πηγαίνει όπως μπαίνει σε ένα σπίτι μέσα και σου προσφέρουν τη ρακή και σου προσφέρουν το παξιμαδάκι. Έτσι σου βλέπει η ΑΝΕΚ τον επιβάτη και οι άνθρωποι της ΑΝΕΚ, γιατί οι άνθρωποι της ΑΝΕΚ είναι η ψυχή, μόλις μπαίνει μέσα στο πλοίο.